Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Πες μου, τι θες. Δεν θα ξαναπάω. Δεν είναι και αυτός ο σκοπός. Είχα την τύχη ή την ατυχία, όχι την τύχη θα έλεγα, να έχω βρεθεί ξανά σε εκπομπή. Για πάρα πολύ λίγο, ως παίχτης. Πριν από 10 χρόνια και. Ως παίχτης. Ναι, ναι. Όπως έρχονται τώρα. Όπως έρχονται τα παιχτάκια σε εμάς, ήμουν και εγώ παιχτάκι σε μια άλλη εκπομπή. Έχω μάθει όλα, για παίχτη. Ναι. Και μάλιστα ήταν ακριβώς την ίδια εποχή που ήταν το πρώτο MasterChef. Ήταν στο απέναντι κανάλι. Ήταν, ναι. Το MasterChef ήταν νομίζω τότε στο Mega. Ναι. Και η δική μας εκπομπή τότε που ήμουν παίχτης ήταν στον Αντένα. Μάλιστα. Και είχε να κάνει πάλι με μαγειρική, αλλά δηλαδή ήταν επαγγελματικό, ας το πούμε. Ήταν όλοι σεφ. Όλοι ήταν. Το top σεφ τότε. Να, 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 να. Και το άλλο ήταν το master σεφ που είναι. Υποτίθεται, τέλος πάντων, που ήταν οι μη επαγγελματίες ή οι εραστέχνες. Okay. Στο ένα κανάλι, ναι. Και εμείς επαγγελματίες στο άλλο. Το έζησα, ναι. Για κάποια επεισόδια. Τι. Τότε η τηλεόραση βέβαια δεν ήταν έτσι όπως είναι τώρα. Δηλαδή δεν ήταν τόσο συνηθισμένος ο κόσμος να βλέπει μάγειρες παντού. Ήταν, ναι. Κάτι καινούργιο. Οπότε, ναι. Ήταν πολύ δυνατό. Έστω δηλαδή και σε 3 επεισόδια που έπαιξα, ναι. Ο κόσμος με θυμότανε. Και μου λέει, γιατί έφυγες, ξέρω εγώ, δεν έπρεπε να φύγεις και αυτά και εκείνα και τα. Και είχες κριτική. Και δεθεί ο κόσμος δηλαδή, ακόμα με. Τι να σου πω, με 3 επεισόδια. Άρα εσύ έχεις. Και από τη μία μεριά έχει περάσει και από την άλλη. Και από την άλλη. Οπότε καταλαβαίνω και τα παιχτάκια τα δικά μας. Ναι. Τι νιώθουν και τη στιγμή, το άγχος τους, τα αναπόλυα τους. Όχι, τα παράτησα. Ναι. Οπατής, κάτι σημαίνει αυτό. Δούλευα όπως πάντα. Ναι. 2 με 3 δουλειές έκανα. Δηλαδή ήμουν τότε εξέγερο του ΦΣΕΦ στην Πρεσβεία της Δανίας. Μάλιστα. Και ήμουν και καθηγητής τότε και στη σχολή. Τότε είχα ξεκινήσει να είμαι καθηγητής στη σχολή. Και έκανες και αυτό για ποιο λόγο? Αυτό το έκανα καθαρά και μόνο, πίστεψε με, την τηλεόραση. Το γυαλί τον ντρέπομαι, την κάμερα την ντρέπομαι, φωτογραφίες δεν βγαίνω. Ναι. Δεν έβγαινα τουλάχιστον, μια ζωή δεν έβγαινα. Ναι, έχω, ναι, δηλαδή, ναι. Πολύ αποσπασματικά φωτογραφίες, ναι. Από τη ζωή μου. Και ντρεπόμουν πάρα πολύ στο γυαλί. Ναι. Αλλά είπα ότι, okay, αυτό ενδεχομένως θα βοηθήσει, θα ανοίξει κάποιες πόρτες και θα έχω περισσότερες επιλογές για τη δουλειά μου. Και το όνειρό μου ήταν πάντα να κάνω ένα μπιτσόμπαρο. Να πλήμα... έχει δηλαδή μπιτσες μέσα. Τι εννοείς μπιτσόμπαρο? Αυτή είναι η φάση. Αυτή είναι η φάση. Έλεος.